Καθώ ο πόλεμο στην Ουκρανία εντείνεται, ο ρωσικό στρατό φαίνεται να έχει εντείνει τη χρήση drones καμικάζι, όπω το KUB BLA από την Κούβα, σε ολόκληρη τη γραμμή του μετόπου. Η αυξημένη εξάρτηση από τα drones καμικάζι πάνω από τα πυρά πυροβολικού πιθανότατα σηματοδοτεί μια αλλαγή στι ρωσικέ τακτικέ μια αλλαγή που εισήχθη για την αντιμετώπιση των επιθέσεων από τι Ουκρανικέ δυνάμει. Σύμφωνα με την ανταποκρίτεια τη Ισβέστεια, Ναταλία Γκρατσίκοβα. Οι ρωσικέ δυνάμει εκτοξεύουν αρχικά έναν αναγνωριστικό ντρόουν για να εντοπίσουν τι συντεταγμένες των στόχων. Στη συνέχεια, επιτίθεται στο στόχο χρησιμοποιώντα ντρόουν καμικάζι, εξοπλισμένα με κεφαλή κατά κερματισμού υψηλή εκρηκτικότητα. Είναι δυνατό να εκτοξευτεί το ντρόουν κούβα από απεριοτήμαστου χώρους, ακόμα και από την οροφή ενό αυτοκινήτου. Για την ασφάλεια του προσωπικού που τα χειρίζεται, τα ντρόουν εκτοξεύονται από τη θέση εκτό τη εμβέλεια του αντιπάλου πυροβολικού. Η εκτόξευση δεν είναι υποβοηθούμενη από πυράβλους και ως εκ τούτου είναι δύσκολο να εντοπιστεί. Στα εξαιρετικά χαρακτηριστικά του περιλαμβάνονται η αθόρυβη λειτουργία, η δυνατότητα μακρά περιπλάνηση και το πιο σημαντικό, η δυνατότητα αναγνώριση του στόχου χρησιμοποιώντα τεχνητή νοημοσύνη. Τα drones έχουν ακρίβεια από 5 έω 10 μέτρα. Η Ζάλα Αέρο λέει ότι τα πλεονεκτήματα του KUB BLA περιλαμβάνουν υψηλή ακρίβεια, κρυφή εκτόξευση, αθόρυβη λειτουργία και ευκολία χρήση. Το εκρηκτικό μπορεί να παραδοθεί στο στόχο ανεξάρτητα από το πόσο καλά είναι κρυμμένο. Λειτουργεί τόσο σε μεγάλα όσο και σε χαμηλά υψόμετρα. Η αεροδυναμική διαμόρφωση χαμηλή παρατηρησιμότητα καθιστά δύσκολη την ανείχνευση από ραντάρ. Η απουσία ήχου σε συνδυασμό και η απουσία θερμική υπογραφή αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα του κούβα να φτάσει στο στόχο. Τυπικά, το ντρόουν χρησιμοποιείται για την εξουδετερώση στόχων από εχθρικέ φάλαγγε, τεθρακισμένων οχημάτων και η συγκεντρωμένου ανθρωπίνου δυναμικού, κρυμμένοι σε ένα δάσο ή διασκορπισμένοι κατά μήκος μια τάφρου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διασκοπισμενοι 3 κιλά, είναι απίθανο ένα μόνο ντρόουν να είναι αποτελεσματικό εναντίον μια ομάδα τεθωρακισμένων οχημάτων. Οι ρωσικέ δυνάμει χρησιμοποιούν μικρά σμήνη που αποτελούνται από 2 έω 3 ντρόουν, που εκτοξεύονται σε μικρά διαστήματα για να επιτεθούν σε ομάδε. Η επίθεση σμήνου αυξάνει την πιθανότητα τουλάχιστον ένα ντρόν να χτυπήσει το στόχο σε περίπτωση φθορά από επίγειε άμυνε. Η σημαντική αύξηση στη χρήση ρωσικών ντρόν διαψεύδει του ισχυρισμού τη Δύση σχετικά με τη ρωσική αδυναμία παραγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού υψηλή τεχνολογία λόγω κυρώσεων. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα.